Πάφος, Κόρινθος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη. Και μένουν κάποια συνοδά έργα και υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου για να δοθούν οι μελέτες και κάποια συνοδά έργα. Την Πέμπτη αυτή τη βδομάδα ο Πρωθυπουργός δίνει στον ελληνικό λαό επιτέλους ολοκληρωμένο τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, παραδίδοντας τη σύραγγη στον Ντεπών, την παράκαμψη του Μαλιακού και του Πλαταμόνα, mm-hmm. μετά από πολλές δεκαετίες, το όνειρο των παππούδων μας γίνεται πραγματικότητα να έχουμε αυτοκινητόδρομο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Την Μεγάλη Τετάρτη παραδίδεται το Κορίνθου Πάτρων στον ελληνικό λαό. Πόσα χιλιόμετρα? Είναι, αν θυμάμαι καλά, 180 χιλιόμετρα και κάτι. Και μένουν κάποια? Είναι 7,5 με 8 χιλιόμετρα που δεν θα παραδοθούν, αλλά είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί δεν έχουν τελειώσει αυτά, έτσι, για να είναι αντιληπτό. Υπήρχαν σημεία και υπάρχουν σημεία που έχουμε σιδηροδρομικά έργα. Πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά και ολοκληρώνονται το Μάιο για να γίνει η ολοκλήρωση αυτών των τμήματων στο έργο του αυτοκινητοδρόμου. Άρα εκεί τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Για για αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν τρία σημεία από 2,5 και 3 χιλιόμετρα στο Κορίνθου Πατρών που θα παραδοθούν το καλοκαίρι. Επίσης θα παραδοθούν ο Ε65, όσο χρήσιμος μπορεί να είναι αυτός ο αυτοκινητόδρομος που δεν έχει αρχή και τέλος. Θα τα συζητήσουμε, φαντάζομαι, μετά για το πώς γινόντουσαν δημόσια έργα στη χώρα. Και θα παραδοθεί την εβδομάδα πριν την Πρωτομαγιά στον ελληνικό λαό και η Ιόνια Οδός. Εκεί έχουμε, ενώ έπρεπε να ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα μετά την γέφυρα Αερίου Αντίριου, mm-hmm. έχουμε την Παλαιοβούνα, θα παραδοθεί και αυτό το τμήμα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το μεγάλο τούνελ να παραδοθεί μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, για να μην ταλαιπωρηθούν οι Έλληνες πολίτες μέσα από τις στροφές που γνωρίζετε και είχαμε και στο παρελθόν πάρα πολλά ατυχήματα. Αλλά σίγουρα πριν την Πρωτομαγιά θα παραδοθεί αυτό το έργο που ήταν προγραμματισμένο να παραδοθεί τον Αύγουστο. Δηλαδή πάμε και πολύ νωρίτερα σε κάποια τμήματα από αυτά που είχαμε προβλεφθεί. Πιστεύω ότι απέδωσε η υπερπροσπάθεια όλων των συντελεστών, και θέλω να το τονίσω αυτό, αυτών των έργων για να ολοκληρωθούν το Μάρτιο λειτουργικά και μέχρι τον Αύγουστο στο σύνολό τους. Επιτέλους θα έχουμε ένα αξιοπρεπές οδικό δίκτυο και μένουν κάποιοι πρόσθετοι οδικοί άξονες για να πούμε ότι η χώρα μας έχει ένα αξιοπρεπές συνολικό οδικό δίκτυο. Τώρα, το ρώταγα στη Χαρά την Τζαναβάρα πριν μπούμε στο στούντιο, δεν είχατε έρθει ακόμα εσείς εδώ, αν αυτό θα συνέβαινε, ζήτησα τη γνώμη της, δίχως να έχουν υπάρξει όλα αυτά τα έργα τα οποία θα παραδοθούν, στα οποία αναφέρεστε, δίχως να έχει υπάρξει η παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει μία πίεση για να τραβηχτούν κονδύλια πίσω, να ζητήσουν χρήματα πίσω οι Ευρωπαίοι, εφόσον δεν προχωρήσουν τα έργα. Θα σας απαντήσω. Αναφέρετε στην υποχρέωση που έχουμε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε ολοκληρώσει τα έργα. Οφείλαμε να τα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τη 31-12 του 2015, γιατί κάθε έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενταχθεί μόνο σε δύο κοινοτικά προγράμματα. Έτσι. Εμείς έχουμε αρχίσει να πατάμε και λίγο στο τρίτο. Εδώ λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν διαπραγμάτευση που προφανώς έγινε, γιατί δεν τελειώναν τα έργα δυστυχώς. Ξεκίνησαν το 2006. Οφείλαν να τελειώσουν σε 6 χρόνια το αργότερο. Είμαστε πια, μπήκαμε στο 17 και ακόμη έχουμε λειτουργική παράδοση σε 3 από αυτά τα έργα. Στο ένα μόνο έχουμε ουσιαστικά πλήρη παράδοση. Στα δύο από τα πέντε. Στην ουσία δηλαδή μας κάνανε μία διευκόλυνση ώστε να μην αναγκαστούμε να επιστρέψουμε το σύνολο της κοινοτικής χρηματοδότησης, που είναι πάρα πολλά λεφτά. Νομίζω 4,5 δις. Και υπήρξε μια αυτή ειδική ρύθμιση για την Ελλάδα.
για να καταλαβαίνουμε, είναι σχεδόν άλλο ένα μνημόνιο και λίγο παραπάνω. Αν χρειαζόταν να τα επιστρέψουμε. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Τζαναβάρα. Αν δεν ολοκληρωνόταν τα έργα, θα έπρεπε να επιστρέψουμε πάνω από 4 δις, κοντά στα 4,5. Θα είχε φτάσει ο λογαριασμός των αποζημιώσεων στα 2,5 δις και οι ρήτρες θα ήταν κοντά στα 2 δις. Δηλαδή θα χρειαζόμασταν 8,5 δις μόνο για τους αυτοκινητόδρομους, αν δεν ολοκληρωνόταν. Το σχέδιο που είχε η Νέα Δημοκρατία και η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν να δεσμεύσει πόρους και από το επόμενο προγραμματικό πλαίσιο. Αυτό ήταν το σχέδιο. Κανείς δεν πίστευε ότι η χώρα μέσα σε 1,5 χρόνο επί της ουσίας θα ολοκληρώσει αυτά τα έργα. Και όταν λέμε λειτουργική ολοκλήρωση, έτσι για να μην δημιουργούνται έτσι κάποιες εντυπώσεις αρνητικές. Όταν σε ένα αυτοκινητόδρομο από την Κόρθο μέχρι την Πάτρα έχεις ανολοκλήρωτα, συμφωνημένα ανολοκλήρωτα, έτσι, 7,5 με 8 χιλιόμετρα, σε σχέση με το δράμα που ζούσαμε και διαχειριστικά, αλλά κυρίως οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, δεν είναι κάποια μεγάλη απόσταση και δεν είναι κάτι που μπορεί, πιστεύω και γι' αυτό και το δέχτηκε, να το ανεχθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πολίτης που έχει ταλαιπωρηθεί όλες αυτές τις δεκαετίες. Τα έργα ολοκληρώνονται. Δεν διεκδικούμε εμείς τα έργα, κύριε Χαρίτου. Θέλω να το τονίσω αυτό. Εμείς αυτό το μοντέλο των παραχωρήσεων δεν το πιστεύουμε. Είναι ένα στρεβλό μοντέλο, ένα μοντέλο που βαραίνει με πάρα πολλά έξοδα τον Έλληνα πολίτη. Τι θα αλλάζατε δηλαδή εσείς? Μιλάμε για τα διόδια, κύριε Υπουργέ, και είναι πολύ ψηλά τα διόδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκης μόνο για τα διόδια είναι ακριβότερο από το εισιτήριο του αεροπλάνου. Βεβαίως, γιατί το μοντέλο, η κυρία Τζαναβάρα τα ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει παρακολουθήσει ως δημοσιογράφος που είναι στο χώρο από την αρχή αυτά τα έργα. Το μοντέλο είναι το εξής, που είναι πάρα πολύ απλό. Στην αρχή, το 2006 υπολόγισαν ποιο είναι το κυκλοφοριακό μοντέλο αυτών των αυτοκινητοδρόμων και τι αντέχει οικονομικά. Αυτό το μοντέλο αστόχησε. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη εκδοχή. Εγώ είμαι κακοπροαίρετος. Και στη συνέχεια αναθεωρήθηκαν αυτές οι συμβάσεις. Σε άλλους δρόμους έβγαλαν φυσικό αντικείμενο. Σε άλλους δρόμους έβαλαν πρόσθετες αποζημιώσεις. Και το μοντέλο είναι πάρα πολύ απλό. Είναι λιγότερη κίνηση, μεγαλύτερα διόδια. Όταν είσαι στην ύφεση, λοιπόν, να πάμε στα διόδια. Ναι. Τα διόδια δεν θεωρείτε ότι παραμένουν επίσης υψηλά αυτή την περίοδο? Βεβαίως. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή έκανα έναν υπολογισμό. 70 ευρώ βγαίνουν τα διόδια για να πάει κάποιος στα Γιάννενα και να γυρίσει στην Αθήνα. Είναι 0,062. Μόνο τα διόδια, χωρίς να υπολογίσουμε τις βενζίνες. Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,062 σήμερα ευρώ το χιλιόμετρο η χρέωση σε κάθε έναν από αυτούς τους αυτοκινητόδρομους. Και γι' αυτό δεν σταματάμε. Δηλαδή, εκτός από τη διαπραγμάτευση και τη βελτίωση με τη συμφωνία που έγινε από τη δική μας κυβέρνηση κοινωνικών δράσεων, όπως είναι να διέρχονται τα άτομα με ειδικά προβλήματα δωρεάν, οι τοπικές κοινωνίες που δεν έχουν εναλλακτικό οδικό δίκτυο, οι μόνιμοι κάτοικοι να μην πληρώνουν, και άλλες προβλέψεις, να έχουμε ειδικό τιμολόγιο για τους συχνούς χρήστες, να έχουμε αναλογικό ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων. Εμείς δεν σταματάμε, κύριε Χαρίτου. Εμείς έχουμε προβλέψει μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, να βρούμε τρόπους που θα έχουμε βιώσιμα έργα αλλά και χαμηλότερα διόδια. Το νομοθετήσαμε αυτό για τα νέα έργα παραχώρηση τον Αύγουστο. Αν δείτε, προβλέπονται κοινωνικοί δείκτες που δεν υπήρχαν. Προβλέπεται να είναι μεταβλητό το μέγεθος του χρόνου και όχι η τιμή των διοδίων. Μπορούσαν αυτές τις σκέψεις και αυτή τη λογική την είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν κοιτούσαν αυτό, δυστυχώς. Αυτό πότε θα το δούμε να ξεδιπλώνεται, να αποτυπώνεται στην πράξη, να εφαρμόζεται? Είναι υποχρέωση των παραχωρησιούχων μέσα στη χρονιά να μας παραδώσουν τις μελέτες για το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα. Εμείς έχουμε εξετάσει και έχουμε ξεκινήσει ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε και οι τράπεζες να δώσουν το OK που χρηματοδοτούν τα έργα και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των παραχωρησιούχων, τους ανήκει.
για να συμφωνήσουν και αυτές σε μια τέτοια λογική. Άρα εφαρμογή. Και έχουμε και άλλες. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς ο χώρος μας έχει και ριζοσπαστικές ιδέες, αλλά και καινοτόμες ιδέες, προκειμένου μέσα στο 18 να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγάλη ποσοστιαία μείωση των διοδίων. Αυτό οποίο είχατε αναφέρει ως ορόσημο εσείς το 2018, θα το δούμε πιάνετε το στόχο. Βεβαίως το δούμε. Θα εφαρμοστεί από τότε, ναι. Δηλαδή. Θα έχουμε ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα. Θα είναι πολύ ευκολότερο να γίνουν τέτοιες δράσεις και τέτοιες ασκήσεις και να εφαρμοστούν, διότι εδώ δεν φτάνει που προβλέφθηκε ένα στρεβλό σύστημα για αυτές τις παραχωρήσεις. Δεν προβλέφθηκε καν να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Και αυτό είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μπορεί να έχουμε άλλο σύστημα για την Καλαμάτα, για τον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα Κόρινθος και άλλο για το Κόρινθος Πάτρα. Δεν μπορεί να έχουμε άλλο στην Εθνική έξω από την Αθήνα για να καλύψει τα κενά και τα ελλείμματα της Ιόνιας Οδού ή ακόμη περισσότερο του Ε65. Το αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος, γιατί γι' αυτό έγινε, και να μην έχουμε ένα ενιαίο σύστημα να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά είναι στη λογική του εξορθολογισμού και της κοινωνικής διάστασης των υποδομών. Από εδώ και πέρα, και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, μια σειρά από έργα τα οποία θα δρομολογήσετε. Μια στιγμή να στη δούμε, δρομολόγηση που θα γίνει από εδώ και πέρα, θα εξακολουθήσετε την ίδια τακτική που υπήρχε και στο παρελθόν, όχι, δηλαδή οι συμβάσεις. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα, διάβαζα εχθές σε μια εφημερίδα επαρχιακή, ότι το κράτος θα κληθεί να καλύψει τη μειωμένη κίνηση σε συγκεκριμένο εθνικό οδικό δίκτυο. Επειδή δηλαδή τα διόδια έχουν μειωμένες εισόδια. Στο Μωρέ. Ακριβώς. Ναι, αυτό που λέγανε ότι χαρίσαμε 330 εκατομμύρια στον Πόβολο, ας πούμε. Αυτό είναι, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη συζήτηση, μία διαπραγμάτευση και μία επιστολή τη δώσαμε στη δημοσιότητα που είχε υπογράψει ο τότε Υπουργός Υποδομών με τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, που είχε γίνει. Δηλαδή, επειδή δεν μειώθηκε φυσικό αντικείμενο όπως το Κορίνθου Πατρών, ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας Οδού, δηλαδή Κόρινθος Πάτρα Πύργος, το Πάτρα Πύργος βγήκε από την παραχώρηση. Και τότε είχαν πει ότι θα γίνει δημόσιο έργο, αλλά δεν είχαν προβλέψει ένα ευρώ για το πώς θα γίνει δημόσιο έργο. Και δεν είχαν προβλέψει και την οριμότητα των μελετών και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί δεν είχαμε μείωση του φυσικού αντικειμένου, αλλά είχαμε αυτή τη δέσμευση. Ότι τα πιθανά ελλείμματα που θα προερχόντουσαν από τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου θα καλυπτόντουσαν από το ελληνικό δημόσιο. Ο κύριος Σουφλιάς το έχει προβλέψει 200 εκατομμύρια, 199 για την ακρίβεια. Η προηγούμενη κυβέρνηση με τη διαπραγμάτευση που έκανε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα το πήγε στα 300, αν θυμάμαι καλά, και αυτό πρέπει να τηρηθεί από τη σύμβαση που έχουμε. Αλλιώς δεν θα τελειώνει το έργο και θα είχαμε αυτά που είπε πριν η κυρία Τζαναβάρα. Να γυρίσουμε λεφτά πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πληρώσουμε αποζημιώσεις και ρήτρες. Μάλλον δεν μας συνέφερε και γι' αυτό έγινε αυτή η επιλογή. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Χαρά, στο συγκεκριμένο κομμάτι πριν προχωρήσουμε. Νομίζω παραπέρα. Ότι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα αυτών των έργων που σχεδιάστηκαν το 2000-2001 δημοπρατήθηκαν το 2006 και έγιναν οι συμβάσεις, ψηφίστηκαν από τη Βουλή το 2007, ήταν ότι πραγματικά ήταν φαραωνικού μεγέθους για τα δεδομένα ακόμη και εκείνης της Ελλάδας, που ήταν άλλες εποχές. Και εκείνης της εποχής η Ελλάδα διαπίστωνε ότι ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα, όπως και ο Ε65, δεν θα έχουν τα κυκλοφοριακά μεγέθη που πρέπει να έχουν ώστε να είναι ανταποδοτικά. Και γι' αυτό είχαν προβλεφτεί από την αρχή επιδοτήσεις. Για μένα είναι το ζητούμενο και ήταν και από τότε. Αν έπρεπε να έχουμε τόσα πολλά έργα και να δώσουμε τόσα πολλά λεφτά για αυτοκινητόδρομους και να μην τα διαθέσουμε σε άλλους τομείς. Όπως για παράδειγμα, είμαστε πολύ πίσω στο σιδηρόδρομο. Η Ελλάδα σιδηροδρομικά είναι στον τρίτο κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι φαραωνικού επίπεδου το να έχεις πόσα χιλιόμετρα είναι, πόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι, αλλά υποτίθεται ότι πηγαίνεις και με μία αισιοδοξία ότι η Καλαμάτα ή ο Βόλος ή τα Γρεβενά θα έχουν μία οικονομική ανάπτυξη και θα χρησιμοποιούν τους δρόμους αυτούς με ασφάλεια, με ταχύτητα.
Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Αυτό το πράγμα δεν προέκυψε. Τα σενάρια του 2006 προέβλεπαν ότι δεν θα έχουν την κίνηση στην αναμενόμενη. Ούτε καν στην 35ετία. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό είχαν προβλέψει. Γι' αυτό λέω ότι είναι φαραωνικά. Δηλαδή θα μπορούσαν να ήταν πιο συντηρητικά, με την έννοια να μην είμαστε τόσο γενναιόδοροι. Το σκάνι έχει δύο λωρίδες σε κάθε. Δεν ήταν ανάγκη να κάνουμε. Μετά υπάρχουν λάθη στους σχεδιασμούς, τα οποία τα πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά ως φορολογούμενοι Έλληνες. Υπήρχαν προβλέψεις στις συμβάσεις που ήταν τελικά, αποδείχθηκαν πολύ προσοδοφόρες για τους εργολάβους. Τις αξιοποίησαν ως εκεί που δεν φτάνει. Προέβλεπαν ότι η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών θα γινόταν σε 6 μήνες και των απαλωτριώσεων σε ένα χρόνο. Ακόμη και τώρα έχουμε εκκρεμότητες που μιλάμε. Δεν έχουμε. Α, τελειώσαμε. Α, πρέπει να είναι τώρα, του τελευταίου μήνα, ότι δεν τελειώσαμε τις εκκρεμότητες. Αυτά κόστησαν πάρα πολλά λεφτά ως αποζημιώσεις απέναντι στους εργολάβους που είχαν δικαίωμα με βάση τη σύμβαση να διεκδικήσουν. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι ένα μεγάλο διάστημα σταμάτησαν τα έργα. Δηλαδή, στα μέσα του 2010 τα περισσότερα εργοτάξια νέκρωσαν, γιατί οι τράπεζες σταμάτησαν τις δανειοδοτήσεις επικαλούμενοι τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Επιτέλους φτάσαμε στο τέλος. Να το χαρεί, ας πούμε, η κυβέρνηση που μας έφτιαξε στους δρόμους, έστω και με καθυστέρηση. Αλλά πρέπει να πω ότι. Όχι, εμείς δεν καθυστερήσαμε κιόλα. Όχι. Να πω βεβαίως ότι εμείς ως πολίτες θα χαρούμε τους δρόμους και θα βγούμε το Πάσχα. Όμως υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα χαρούν και τόσο πολύ, κύριε Υπουργέ. Είναι οι περίπου 7.000 εργαζόμενοι στα εργοτάξια των έργων, τα οποία κλείνουν τα περισσότερα. Ελάχιστοι θα μείνουν για να δουλέψουν τα. Και δεν έχετε προλάβει, από όσο ξέρω, να κάνετε την επόμενη γενιά έργων, ώστε πολύ σύντομα να ξαναδούμε εργοτάξια σε άλλες περιοχές που έχουν ανάγκη. Τι δημόσιες επενδύσεις. Αυτό τον λογαριασμό τον παίρνουμε για να καλύψουμε τις τρύπες στις άλλες. Πώς θα γίνει γενιά έργα με τη λογική της δεκαετίας του 80. Την ευθύνη της μη ενημέρωσης για τα νέα έργα τη ρίχνω σε μένα. Δεν τη ρίχνω σε εσάς. Σε εσάς τη ρίχνω κι εγώ. Αλλά υπάρχουν νέα έργα και θα απορροφηθεί πλήρως ο κόσμος και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Καταρχάς να πω ότι από τα έργα που ήταν κολλημένα, εκτός από τους αυτοκινητόδρομους, είχαμε πολλά άλλα έργα. Είχαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη τελειώνει η δίδυμη σύραγγα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Από Τρύπα επιτέλους γίνεται μετρό ως έργο. Τελειώνει ο σιδηροδρόμος. Τελειώνουν δηλαδή έργα που εκκρεμούσαν στη χώρα πάνω από 11 χρόνια. Τελειώνει ο προαστιακός, ο σταθμός Λαρίσης και μέχρι Πειραιά μέσα στη χρονιά και επιτέλους θα λειτουργεί. Τελειώνει μέσα στη χρονιά το ένα μέρος της δρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη και στις αρχές του 2018 θα τελειώσει το υπόλοιπο κομμάτι. Επιτέλους θα έχουμε και σιδηρόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη όπως έπρεπε να έχουμε, που ήταν ένα έργο όχι απλά σταματημένο, αλλά χωρίς καμία πρόβλεψη να ολοκληρωθεί. Τελειώνουν οι σιδηροδρομικές γραμμές. Κάτι να αρχίζει όμως. Κάτι να αρχίζει. Περιμένουμε την τέταρτη γραμμή του μετρό από το 2009. Την ακούμε. Τα έργα αυτά άρχισαν από εμάς και τελειώνουν από εμάς. Δεν υπήρχαν εργολαβίες σε εξέλιξη. Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουμε και την επόμενη γενιά. Βεβαίως έχουμε και την επόμενη Είμαστε γενιά. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η τέταρτη γραμμή του μετρό και πότε θα ξεκινήσει. Το Καστέλι θα ξεκινήσει. Τώρα το Πάτρα Πύργος θα ξεκινήσει. Βεβαίως. Θέλετε να τα πούμε μια μέρα νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός στο μέλλον θα μας δώσει και αυτό. Η επέκταση του προαστιακού στο Λαύριο και η αναβάθμιση. Τώρα θα τα πούμε. Την Τετάρτη στο μετρό της Θεσσαλονίκης που θα πάμε να δούμε ότι ο Μητροπόντικας ολοκληρώνει τη δεύτερη σύραγγα. Είχαμε σκοπό να πούμε ότι βγαίνει την ίδια μέρα και δημοπρασία για τη γραμμή 4 του μετρό. Το λέμε στην εκπομπή σας εδώ, αφού μας εκβιάσετε δημοσιογραφικά να το πούμε. Το ίδιο ισχύει για το Καστέλι, ολοκληρώνει τη αξιολόγηση του διαγωνισμού, για το Θριάσιο. Το Θριάσιο, μεγάλο εμπορευματικό κέντρο, πια νέο, άλλο σύριαλ. Βγήκε ο διαγωνισμός, μετά από 15 χρόνια, βγήκε ο διαγωνισμός για το εμπορευματικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι θέματα που ενώ γίνονται, δεν τα μαθαίνουν οι πολίτες. Και έχουμε, χθες ολοκληρώσαμε μία ακόμη συνάντηση και σήμερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Αυτό ξεκίνησε επί Χούντας, για να το θυμίσουμε. Ναι, ναι. Και ακόμη είναι στο 30%. Για την ολοκλήρωση του ΕΕ 65. Το βόρειο οδικό τμήμα της Κρήτης, ο οδικός άξονας,
Μπαίνει πλέον. Όλος. Μπαίνει, βεβαίως. Yeah. Υπογράφει και η προγραμματική συμφωνία με τον ΟΑΚ και το Υπουργείο και έχουμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Θα μας το χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή. Βεβαίως και θα το χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά πρέπει να κάνεις και τις διαδικασίες και τις απαραίτητες μελέτες. Το ίδιο συμβαίνει έχει για τον Νότιο. Ορίστε. Έχει και εθνική συμμετοχή. Βεβαίως και έχει εθνική συμμετοχή. Για τον Νότιο και το Βόρειο τμήμα του Ε65, για την περιφερειακή της Χαλκίδας, για τους κάθοτες άξονες Εγνατίας, για την ολοκλήρωση επιτέλους της Παραϊόνιας, που είναι 4 εργολαβίες, επειδή μας λένε και για κατατμήσεις, να δούμε τι γινόταν. Όπως επίσης για όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με το σιδηρόδρομο. Πρέπει και το μετρό και τον προαστιακό. Έχουμε το Λαύριο, έχουμε τη Ραφίνα, έχουμε την επέκταση του προαστιακού στη Θεσσαλονίκη και βέβαια έχουμε τη συνδρομική Εγνατία που δεν είναι μόνο ότι επιτέλους θα αποκτήσουμε ένα ολοκληρωμένο συνδρομικό δίκτυο, είναι και ένα έργο που αναβαθμίζει γεωπολιτικά τη χώρα. Και αυτά δεν είναι λόγια. Πόσοι θέλουν να πάνε από την Καβάλα στην Κοζάνη όμως. Τώρα συζητούσαμε για φαραωνικά έργα που δεν υπάρχει στο μεταφορικό φορτίο. Αν γίνει ένας σχεδιασμός να κάνουμε μια παράλληλη σιδηροδρομική υποδομή με το δρόμο της Εγνατίας, στο σύνολό του, ελάχιστη. Αν όμως έχουμε ένα σχεδιασμό πώς συνδέεται ο εύξηνος πόντος και τα λιμάνια του με τα λιμάνια του Αιγαίου για εμπορευματικές μεταφορές, πάνω από το μισό πλανήτη ενδιαφέρεται και για γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και για λόγους οικονομίας σε σχέση με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις θαλάσσιες μεταφορές και το κόστος στα Δαρδανέλια. Το ίδιο ισχύει για τη σύνδεση της Κωνσταντινούπολης που είναι 25 εκατομμύρια πόλη με τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Το ίδιο ισχύει για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης σιδηροδρομικά τόσο με τα Σκόπια και τη Σερβία όσο και με τη Βουλγαρία. Βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διεθνές ενδιαφέρον. Και να δώσω και μια είδηση, κύριε Χαρίτος, την περασμένη εβδομάδα που είχαμε σύνοδο υπουργών στη Σόφια στη Βουλγαρία, εκεί και ο Βούλγαρος υπουργός θέλει να βγάλουμε αυτό το έργο ενιαίο και η επίτροπος, κυρία Μπούλτς, που μας έχει στηρίξει πάρα πολύ και οφείλω να το πω στα έργα των μεταφορών, είναι στη διάθεσή μας και βλέπει πάρα πολύ θετικά το να προχωρήσει ενιαία το έργο μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Άρα μπαίνει μια προσπάθεια από κοινού. Αλεξανδρούπολη Βάρνα, σιδηροδρομική σύνδεση μέσα. Όχι Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, γιατί εκεί είχαμε κακή τύχη. Ακούστε τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, έχει μείνει γνωστό για τον αγωγό. Ναι. Δεν μιλάμε για εγώ. Ο οποίος εκείνη η συμμαχία ή η συνεργασία με τη Σόφια δεν κοιτάξτε, είχε τα προβλήματά της. Ένα έργο για να προχωρήσει, ειδικά τέτοιου είδους έργα που έχουν και γεωπολιτική διάσταση, πρέπει να έχουν και γεωπολιτική συνένεση για να γίνουν. Σαφώς. Και πριν από αυτό πρέπει να υπάρχει και, είναι και, ο και το ρευστό. Χώρας μας. Και πώς θα έχουμε το ρευστό όταν πρέπει να έχουμε 3,5% πλεόνασμα για την εθνική χρηματοδότηση. Αν δεν πάμε σε μια τέτοια λογική του να τρέξουμε τέτοιου είδους υποδομές και έχουμε και τις κοινωνικές και τις αναπτυξιακές υποδομές, πρέπει να κάνουμε τα γεωβελτικά έργα, πρέπει να κάνουμε τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι κατελημμένα και βλέπετε κάθε χειμώνα τι συμβαίνει και πώς χάνονται οι περιουσίες των συμπολιτών μας και ανθρώπινες ζωές. Οπότε έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά λοιπόν μπορούν πραγματικά να γίνουν. Τα χρειάζεται η χώρα, τα χρειάζεται η παραγωγή της χώρας. Δεν μπορεί να μην έχουμε νέα σύγχρονα δίκτυα για την άρδευση στον κάμπο. Δεν μπορεί να μην κάνουμε δίκτυα για να εκμεταλλευτούμε τη γεωθερμία από τη Φλόρινα μέχρι την Αλεξανδρούπολη στη Βόρεια Ελλάδα και να θέλουμε να κάνουμε παραγωγική δομή. Είτε είναι για την πρωτογενή παραγωγή, είτε για τη μεταποίηση. Εμείς λοιπόν, κύριε Χαρίτο, σαν κυβέρνηση έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Αν δεν πάμε σε μια τέτοιου είδους λογική παραγωγική, αυτό που λέμε δίκαιη ανάπτυξη, δεν θα καταφέρουμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια, δεν θα καταφέρουμε να έχουμε παραγωγική δομή. Και βέβαια αυτός είναι και ο ασφαλής τρόπος ώστε όποιες δεσμεύσεις έχουμε και όποιους στόχους έχουμε για μετά το 19 να μπορέσουμε να τους εκπληρώσουμε. Μέσα στο 17, ποια από αυτά στα οποία αναφέρεστε εκτιμάτε ότι θα μπορούν να πέσουν οι υπογραφές?
Στο Καστέλι. Αναφερθήκατε, ναι. Στον Ε65, mm-hmm. στο Θριάσιο, στο Άκτιο Αμβρακία, πιθανά στην περιφερειακή της Χαλκίδας, στον Προαστιακό, για αύριο θα έχει οριμάσει, δεν ξέρω αν θα είναι τους πρώτους μήνες του 18, αλλά θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Mm-hmm. Τα σιδηροδρομικά έργα το ίδιο, για την Πάτρα. Όχι για τη σιδηροδρομική Εγνατία, εκεί θα έχουμε τις μελέτες και την προσπάθεια ορίμασης, γιατί είναι ένα πραγματικά γραφειοκρατικό σύστημα και αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Πολλά αντιπλημμυρικά έργα, πολλά εγκυοβελτικά και τον Προαστιακό. Το ρωτώ και επιμένω, γιατί έβαλε ένα θέμα η Χαρά, το οποίο είναι ουσιαστικό θέμα σε μια περίοδο κρίσης, να χάνεις 7.000 θέσεις εργασίας. Όχι, όχι, δεν θα χάσουμε θέσεις εργασίας. Μέχρι να ξανανοίξουν η επόμενη γενιά έργων. Η επόμενη γενιά έργων είναι στους επόμενους μήνες θα συμβασιοποιηθεί. Ο δικός μας ο στόχος είναι να μπούμε στο 18 με συμβασιοποιημένα πάνω από 4 δις έργα. Η γραμμή 4 που αναφερθήκατε. Η γραμμή 4, το είπα και πριν, βγαίνει ο διαγωνισμός τις επόμενες ημέρες. Βόρειος ο δικός άξονας στην Κρήτη, μπορείτε να βάλετε ένα χρονοδιάγραμμα εκεί. Μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ κοντά η δημοπράτηση του έργου. Θα γίνει με ανταγωνιστικό διάλογο. Μάλιστα. Αλλά για να ολοκληρωθεί, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά ασφαλής διαδικασία, θέλουμε περίπου 1,5 χρόνο για την ολοκλήρωσή του. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον πολίτη, ούτε να του καλλιεργούμε προσδοκίες, κατά τη γνώμη μου, που δεν μπορούμε να τις εκπληρώσουμε. Άρα, με συνέπεια πρέπει να λέμε αυτό που χρονικά μπορούμε να κάνουμε, mm-hmm. με μία επιφύλαξη κιόλας, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι δυσκολίες θα βρεις και τι όχι. Αυτό όμως που λέμε ότι το αρχές του 18 θα μπούμε με πάνω από 4 έως 4,5 δις συμβασιοποιημένα έργα, είναι κάτι που ισχύει, είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια και που θα γίνει. Το κομμάτι Πάτρα Πύργος Τσακώνα. Το κομμάτι Πάτρα Πύργος έχουν γίνει 4 δημοπρασίες και θα γίνουν οι υπόλοιπες 4. Έχουμε μία διαδικασία βαριά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρηματοδοτηθεί το έργο, για να φτιάξουμε και να πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις το φάκελο μεγάλου έργου. Εκεί έχουμε κατηγορηθεί κιόλα. Δηλαδή είναι δραματικό να έχουμε 0% έκπτωση στον προϋπολογισμό της παραχώρησης Ολυμπίας Οδό, να έχουν βγάλει αυτό το κομμάτι έξω και να μας κατηγορούν γιατί κάναμε, λέει, διαγωνισμούς που πήραμε εκτός πάνω από 50% αντί για 0. Και όταν έχουμε τέτοιου είδους καταγγελίες, κύριε Χαρίτο, από την αντιπολίτευση, εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και το λέω έτσι για να γίνει και γνωστό. Τα στείλαμε εμείς στον εισαγγελέα, επειδή δεν τολμάει η αξιωματική αντιπολίτευση και οι συνοδοιπόροι της να τα πάνε πουθενά, απλά τα λένε για να πετάνε λάσπη. Τα πήγαμε εμείς στον εισαγγελέα πριν ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και πριν να έχουμε συμβάσεις, για να δούμε ποιος λέει ψέματα, ποιος ρίχνει λάσπη στον αναμυπιστήρα και ποιος όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε στο επόμενο κομμάτι. Χαρά, θες έχουμε να ρωτήσεις κάτι, νομίζω. Να μπούμε στις συγκοινωνίες, θα έλεγα εγώ. Γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Μιλάμε